centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κάτσε για να... Για το τι θα γίνει και με τα γουναράδικα που μαζεύεται και εργάζεται πάρα πολλοί κόσμος. Και αν θα πρέπει και αυτά εθελοντικά να κλείσουν για κάποιες τις περιβόητες 14 μέρες. Ή αν θα έπρεπε ήδη να έχουν κλείσει από την επιστροφή των γουναράδων από την Ιταλία, επίσης ως προληπτικό μέτρο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά λοιπόν. Είναι ο κύριος Δίτσιο στη γραμμή μας. Κύριε Δίτσιο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές. Πήρατε λοιπόν εσείς την απόφαση την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώστε στο προσωπικό για τους προληπτικούς λόγους. Θα κλείσουμε για το περίφημο διάστημα των 14 ημερών, έτσι δεν είναι? Ναι, η λογική ήταν ότι έπρεπε να κλείσει. Ακολουθήσαμε βασικά τους κανόνες και, και την κατεύθυνση την οποία δίνει ο ΕΟΔΗ και... Χωρίς όμως να σας υποχρεώνει, αυτό έχει... Όχι, δεν μας υποχρέωσε κανένας, αλλά αν είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα τα οποία τηρούνται στα σούπερ μάρκετ, στα εστιατόρια, στα καφενεία, γενικά στις συναθρήσεις των 10-20 ατόμων, φαντάστε τι θα μπορούσε να γίνει σε ένα εργοστάσιο το οποίο συναθρίζονται 113 άτομα. 113 όσα, άτομα. Όλοι οι εργαζόμενοι λοιπόν εκεί. Ναι, δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν καθημερινά στο μεροκάματό τους μαζί. Και θεώρησα ότι αυτό το οποίο δεν λήφθηκε σαν μέτρο σαν γενικότερο μέτρο. Πρέπει να το εφαρμόσετε ιδιωτικά και εθελοντικά. Το εφαρμόζουμε και μάλιστα και με τεράστιο κόστος. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και άλλοι. Όταν λέτε τεράστιο κόστος, τι ακριβώς εννοείτε, κύριε Δίτσιο? Να προφυλακτούν και οι εργαζόμενοι, αλλά και η κοινωνία, έτσι. Ναι, ακριβώς. Γιατί αν ασθενείς ένας από τους 113, θα τρέχουμε μετά από πίσω. Ποιος το έκανε, γιατί το έκανε, είναι γουναρά. Είναι η περίφημη γνηλάτιση. Τι έγινε, γιατί έγινε. Ναι. Και θα ψάχνουμε να βρούμε να πούμε υπευθύνους και ενόχους την ώρα που κανένας δεν έχει λάβει, δεν έχει την πρόληψη να το σκεφτεί αυτό, την ώρα που είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα για τις καφετέριες και για τις συναθρήσεις. Αυτά λοιπόν έχουν κλείσει τώρα, δεν υπάρχουν. Όλη τη νύχτα χθες το βράδυ βλέπαμε, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν ένα μπαράκι στην παραλία ανοιχτό, αλλά κανένας δεν σκέφτηκε. Και έγινε χαμός. Αν ξέρω εγώ ένα μαγαζί έχει 100 εργαζόμενους, πώς θα τους προστατεύσει αυτούς και τις οικογένειές και την κοινωνία? Γιατί αυτοί δεν θα δώσουν 100, θα δώσουν 600 φορείς. Κύριε Δίτσιο, οι άνθρωποι όμως αυτοί πάνε στο σπίτι τους τώρα, εργαζόμενοι. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να μένουν σπίτι? Δηλαδή έχει γίνει, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε από χθες, υπάρχει και η πρόταση των φορέων της Καστοριάς να μπει ο νομός σε καραντίνα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κοιτάξτε, ό,τι ξέρουν οι φορείς, οι δήμαρχοι, ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης, οι γιατροί, το νοσοκομείο, δεν τα ξέρουμε εμείς, έτσι. Ναι. Δεν ήμουν στη συνεδρίαση. Για να το πούν, κάτι γίνεται. ΕΟΔΗ, κάτι δεν πάει καλά στο νομό. Κάτι ναι, δεν πάει καλά. Εμείς όμως σαν πολίτες αυτού του τόπου, ναι, χωρίς κανένας να λάβει κάποια πρόληψη ή να σκεφτεί κάτι για μας, δράσαμε, και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι, πιστεύω, ξέρω και άλλους 2-3 συναδέρφους οι οποίοι κάνουν. Είχαμε μια μικρή... λαμβάνοντας και την ευθύνη και το κόστος της ιστορίας αυτής, έτσι. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Δίτσιο. Γιατί ακούγονται πάρα πολλά για τους γουναράδες. Άλλοι τους στοχοποιούν, άλλοι δεν τους στοχοποιούν. Άλλοι μιλάνε πολύ για το τι έγινε στην Ιταλία και στο Μιλάνο. Ναι. Αν έπρεπε να ληφθούν μέτρα, να έπρεπε να μπουν οι ίδιοι σε κάποια καραντίνα όλος αυτός ο κόσμος που ήταν εκεί, περίπου 300-350 άτομα. Ναι. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα? Να σας πω κάτι. Καταρχήν αυτή την ώρα δεν είναι ώρα να ψάχνουμε να βρούμε ενόχους, να γυρίζουμε πίσω σε πράγματα τα οποία έχουν ήδη περάσει, έχει περάσει ήδη και ο κρίσιμος χρόνος των 14 ημερών. Έτσι.
Προσωπικά σας λέω ότι όσοι γουναράδες, όσους γνωρίζω, δεν είχαν ασθενήσει, και όσους γουναράδες ξέρω από την Ιταλία, συνεργάτες και φίλους, κανένας δεν ξέρουμε, δεν αυτό έχουμε ξέρετε, δει ότι έχει, πολλές φορές ότι δεν έχει πρόβλημα. Όπως μας το εξηγούν, πολλές φορές όμως μπορεί να συμβαίνει αυτό που λέτε. Μπορούν όμως να είναι φορείς χωρίς να το ξέρουν και να μπορεί, το μεταδώσουν σε έναν διπλανό τους, καταλάβατε. Αυτό ήταν ένα ζήτημα των ημερών εκείνων. Ήμουν και εγώ στο Μιλάνο τότε. Βέβαια, ήσασταν και εσείς, επειδή ακριβώς ήσασταν στο Μιλάνο. Μιλούσαμε τότε με συναδέλφους σας. Την Παρασκευή το βράδυ, εγώ δεν είχα περίπτωση, ούτε είχα συνεργάτες μαζί. Την Παρασκευή το βράδυ, μόλις διαπίστωσα ότι υπάρχει πρόβλημα κορονοϊού, επειδή έχω την εμπειρία, ταξιδεύω πάρα πολύ, είχα τα προβλήματα με το SARS, με τη γρήπη των χείρων και με έχει βρει στο εξωτερικό αυτά τα προβλήματα, άσχετα αν είμαι καλά οργανωμένος σαν άτομο για πολλά θέματα. Την επόμενη μέρα το πρωί, το Σάββατο δηλαδή, Παρασκευή, βγήκε ότι 50 χιλιόμετρα μακριά από το Μιλάνο κάποιες περιοχές είχαν προβλήματα. Φύγατε. Ήταν να φύγω το Σάββατο το βράδυ και αντί να φύγω Σάββατο. Φύγατε Παρασκευή. Φύγατε Παρασκευή λοιπόν. Εκεί λοιπόν να δούμε ακριβώς αυτήν την. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε. Εγώ δεν ξέρω γουναράδες οι οποίοι είχαν ασθενήσει, αισθάνθηκαν κάποια δυσφορία. Ναι, το θέμα είναι. Όχι, όχι. Δεν έχει αναφερθεί. Δεν έχει αναφερθεί. Αλλά, είναι δυνάμει, αλλά τότε μπορεί... δεν υπήρχαν και τα μέτρα. Αυτό λέγαμε νωρίτερα. Εντάξει, τότε δυνάμει, ο συζητούσαμε με συναδέλφους σας και δεν γινόταν κανένας έλεγχος. Ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν ήταν οργανωμένο το κράτος εκείνη την ώρα, έτσι. Δεν ήταν έτοιμοι. Αλλά αυτό το θέμα, ας δούμε σήμερα τι κάνουμε. Σήμερα πάμε να κλείσουμε τον νομό, συμφωνείτε? Μα εγώ συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να κλείσει ο νομός. Και σας λέω, εγώ από μόνος μου το έκανα αυτό το πράγμα. Οι άλλοι όμως είναι... Και το ζήτημα σε αυτή την ιστορία είναι ότι με την ίδια λογική... Πού ξέρω εγώ, στα 113 άτομα αυτοί έχουν κοινωνικές υποχρεώσεις και τα λοιπά. Εντάξει, όλη την εβδομάδα βάλαμε καθαριστικά χεριών, έτσι και αλλιώς φοράνε μάσκες, φοράνε γάντια τα παιδιά και τα λοιπά, προστατεύονται μέσα στην εργασία τους και τα λοιπά. Τους είπα στο σπίτι σας να μην βγαίνετε έξω. Δώσαμε τις εντολές, πήραμε ακριβώς τα εγχειρίδια αυτά τα οποία ξέρω εγώ δίνει ο ΕΟΔΗ και ο ΕΟΠΗ και μας ορίζει τι συμβαίνει και τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά είναι σημαντικό στοιχείο ότι και ο καθένας προσωπικά θα πρέπει να φροντίσει και πρέπει να φροντίσει τον εαυτό του. Δεν γνωρίζεις. Έτσι, ό,τι περνάει από το χέρι μας το κάναμε. Πιστεύετε λοιπόν κύριε Δίση ότι αυτό που κάνετε εσείς εθελοντικά πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες συναφείς επιχειρήσεις του κλάδου γενικότερα της γνωπίας? Εγώ θεωρώ ότι πέρα από το ότι ο καθένας θα πρέπει να φροντίσει τουλάχιστον για αυτά τα κρίσιμες μέρες που θα κορυφωθεί το πρόβλημα όπως λένε οι επιστήμονες, να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι ζωντανές, οι οποίες θα συνεχίσουν τους μισθούς να τους καταβάλουν. Βεβαίως, ναι. Θα συνεχίσουν να καταβάλουν ΙΚΑ, φόρο κύκλου εργασιών και όλα τα υπόλοιπα που είναι και ουσιαστικά τα χρήματα. Ενώ τα θα είναι ουσιαστικά κλειστές. Και θα είναι, ναι, και θα είναι κλειστές. Δηλαδή θα οριστήσουμε και, και τις υγιείς επιχειρήσεις τώρα. Γιατί όλοι μιλάνε για τα κόκκινα δάνεια, για εκείνα, για τα άλλα. Βέβαια θα πάνε λίγο πίσω, λένε ακόμα αυτά, αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, δεν είναι κακό. Δεν, κακό, δεν είναι κακό, αλλά δεν έχει ακόμη. Δεν έχει ακόμη τώρα, το έχουν πει, αλλά δεν έχει ακόμη γίνει. Δηλαδή δεν έχει ακόμα σχηματοποιηθεί. Αυτό είναι το θέμα. Η κοινωνία, το κράτος, έτσι, έτσι. Γιατί υπάρχουν ανοιχτές επιχειρήσεις οι οποίες ζουν προσφέροντας κάποια εργασία και τα λοιπά. Αν αυτό το σταματήσει και έχουν μόνο έξοδα, δεν έχουν απεριόριστα. Θα μπορούσε να συνεννοηθεί ο κλάδος λοιπόν, κατά τη γνώμη σας κύριε Δίτσιο? Γιατί να μην συνοηθεί? Ο κλάδος σας μπορεί να συνοηθεί, αλλά υπάρχουν και έχουμε και εκλεγμένους εκπροσώπους στη Βουλή, έχουμε περιφέρεια, έχουμε δημάρχους. Ο κλάδος να κάνει τι? Ο κλάδος αυτό που είναι να κάνει, ήδη ένα μεγάλο κομμάτι των συναδέρφων οι οποίοι γνωρίζω, σας είπα, και 2-3 επιχειρήσεις ακόμη που έχουν κλείσει, μερικοί και από την Παρασκευή ακόμη. Α, δεν το γνωρίζουμε. Γουναράδικα. Ναι, ναι, γουναράδικα. Δεν το ήξερα. Δεν ξέρω. Όχι συνειστήρια βαφία γουναρικών. Εμείς εντάξει, έχουμε μεγάλο όγκο όσον αφορά το εργατικό δυναμικό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε ποιοι άλλοι έκλεισαν. Δεν θέλω, δεν θα πω, αλλά κατ' ιδίαν θα σας πω να τους πάρετε τηλέφωνο εσείς ο ίδιος. Πάντως, λέτε ότι είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή γουναράδικα που έχουν 50-100 εργάτες. Καλό θα είναι αυτή τη στιγμή για τις μέρες τις κρίσιμες των 2 εβδομάδων να κλείσουν εθελοντικά. Κύριε Νατσούρη, δεν έχω δικαίωμα να πω για κανένα σε κανένα τι θα κάνει. Εγώ σας λέω τι έκανα ο ίδιος. Μάλιστα. Ωραία.
Εγώ δεν έχω δικαίωμα να επιβάλλω σε κανέναν οτιδήποτε θα κάνει. Απλώς εμείς λέμε τι κάναμε εδώ πέρα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και συνολικά και συλλογικά τι μπορεί να γίνει για να μπορεί αυτή η κατάσταση να έρθει στα ίσα της. Ναι, γιατί έχει που έχει τα ζόρια της Καστοριά. Ήρθε και αυτό τώρα και είναι. Το καταλαβαίνετε, είναι πολλά τα ζητήματα. Έτσι. Τεράστιο, ναι, ακριβώς. Είναι τεράστια τα ζητήματα, πραγματικά. Και δεν είναι μόνο η Καστοριά, είναι και η επαρχία Βοΐου, η οποία και αυτή έχει. Μα είμαστε. Έχει το ίδιο και το ίδιο. Δαμασκηνιά και Δραγασκιά μπαίνουν σε καραντίνα. Εκεί ναι. Η πλειοψηφία των κατοίκων, ναι. Των λιγοστών κατοίκων πια είναι. Ναι. Έχουν. Και εγώ προσωπικά για τις ερωτήσεις που κάνατε θεωρώ ότι όλοι μαζί που να δούμε τι θα κάνουμε τώρα και όχι. Ωραία. Τι έγινε μέχρι χθες. Ωραία. Κύριε Δίτσιο, θα δούμε. Αυτό είναι βασικό στοιχείο και ας δούμε όλοι τα θέματα αυτά. Ας δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο κλάδος. Και καλύτερα να δούμε τα μεγάλα θέματα και όχι τα μικρά. Καταλαβαίνετε. Ωραία. Καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δίτσιο που ήσασταν. Να είστε καλά και εύχομαι άλλο κακό να μην μας βρει. Μακάρι Παναγία. Και ελπίζω όλοι οι φορείς να δώσουν όλες τις δυνάμεις όπως πραγματικά κάνουν, ναι. Μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Ωραία. Σε μια κοινή συνισταμένη να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ωραία. Αυτό που υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ελπίζω οι ειδήσεις που θα έρθουν στις επόμενες μέρες να είναι. Αυτό περιμένουμε. Να είναι καλές. Σας ευχαριστούμε. Καλά. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κάτσε για να...